Την αναβίωση του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου που έκλεισε άδοξα το 2011 μετά από 43 χρόνια λειτουργίας προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Α τόνισε μεταξύ άλλων πόσο ο εξυγχρονισμός της εκπαίδευσης και η μεταρρύθμιση της παιδείας είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους της κυβέρνησης. Ο εξφάλματος είχε καταργηθεί το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο. Είναι απολύτως αναγκαίο. Η τεχνική εκπαίδευση, η επαγγελματική εκπαίδευση είναι αυτό που θα συνδυάσει την παιδεία με την αγορά, με τις ανάγκες της αγοράς. Και θα δημιουργείς ανθρώπους που θα έχουν απασχόληση την επομένη. Την ίδια ώρα, τη σημασία που δίνει το Υπουργείο Παιδείας στην αναβάθμιση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ανέλησε ο Κώστας Χαμπιαούρης. Πρόσθεσε πως από το Σεπτέμβριο του 2019 θα λειτουργήσουν τρεις νέες εσπερινές σχολές τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης σε Λάρνα, Καπάφο και Ελεύθερη Επαρχία Μοχώστου. Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για την ανέγερση τεχνικής σχολής στην Αραδίππου. Επίσης, το 2025 αναμένεται να αποπερατωθεί η νέα τεχνική σχολή Λεμεσού. Εντυπωσιακά είναι τα ποσοστά εργοδότησης των αποφύτων των μεταλλικιακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αφού πέραν του 90% εργάζονται στον τομέα τους. Συζητούμε, ναι, για να κάνουμε ένα νέο πρόγραμμα αγκρεοπολών, κάτι το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη στην αγορά εργασίας. Και είχα και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση πριν λίγες μέρες για μηχανική μηχανών σκαφών. Πάντως, τη μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας έχουν οι απόφοιτοι αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, καθώς και οι συντηρητές ξενοδοχειακών μονάδων.